Ασφυκτική πίεση προκαλεί στους αρτοποιούς ενεργειακή κρίση, η αύξηση στο κόστος λειτουργίας και στις πρώτες ύλες, με αποτέλεσμα να μεγαλώνει η λίστα με τους φούρνους που βάζουν λουκέτο. Παρότι ο κόσμος συνεχίζει να προμηθεύεται το ψωμί του από τους φούρνους της γειτονιάς, οι αγορές πλέον είναι πιο περιορισμένες και αυτό έχει ως συνέπεια ο τζίρος των αρτοποιών να μειώνεται διαρκώς. Ξεκίνησε όλη η ιστορία από πέρυσι με το ενεργειακό και με τις αυξήσεις στις πρώτες ύλες. Δυστυχώς τώρα, τελευταία, έχει επιδεινωθεί πολύ η κατάσταση. Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι πλέον. Πολλά αρτοπία δεν αντέχουν το υπερβολικό κόστος λειτουργίας και το υπερβολικό κόστος γενικά στις πρώτες ύλες. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ το κόστος παραγωγής. Σχεδόν έχει τριπλασιαστεί. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και το κατανοητικό κοινό, μην μπορώντας να πληρώσει και τους οργανισμούς ρεύματος ή αερίου ή του πετρέλαιου ή τη βενζίνη στο αυτοκίνητο. Όλα αυτά συνηγορούν να έχει πέσει η αγοραστική δύναμη του κόσμου. Όχι η επισκεψιμότητα όμως στο φούρνο της γειτονιάς που συνεχίζουν να τους στηρίζουν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Γιατί καταλαβαίνουν ότι η ποιότητα που έχει ο φούρνος της γειτονιάς είναι ανεκτίμητη, προσφέρει φρέσκο ψωμί από φρέσκια ζύμη σε όλους τους καταναλωτές. Σε αντίθεση με τα μάρκετ που προσφέρουν κατεψυγμένο ψωμί. Αμφιβόλου ποιότητας, με μηδέν θρεπτικές αξίες. Τους τελευταίους μήνες, μάλιστα, πολλά είναι τα αρτοπία στην πόλη του Βόλου που δεν κατάφεραν να βγουν από το οικονομικό αδιέξοδο της ενεργειακής κρίσης. Σε τουλάχιστον 4 περιπτώσεις, η αναστολή λειτουργίας ήταν μονόδρομος. Όλο αυτό το μείγμα από αυξημένες πρώτες ύλες και αύξηση ενεργειακού κόστους έχει δημιουργήσει πολλοί αρτοποί να μην αντέξουν δυστυχώς όλη αυτή την κατάσταση. Δύο συνάδελφοί μας τέλος Αυγούστου σταμάτησαν τη λειτουργία τους, άλλοι δύο τέλος Σεπτεμβρίου και δυστυχώς και τον Οκτώβριο άλλος ένας ανέστειλε τη λειτουργία του οριστικά και ήταν και κοντά στη σύνταξη. Ο πρόεδρος του Σωματείου Αρτοποιών Μαγνησίας Κώστας Τσουράπας ζητά να υπάρξει μείωση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης και να μειωθεί ο φόρος προστιθέμενης αξίας, ενώ καθησυχάζει τον κόσμο υποστηρίζοντας ότι υπάρχει επάρκεια σε αλεύρι και σιτηρά. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να κερδίσουμε μεγαλύτερες εκπτώσεις από τα ενεργειακά, από την κυβέρνηση που παρόλα αυτά προσφέρει αρκετές εκπτώσεις. Δεν είναι επαρκής. Κατά πόσο έχει δυνατότητα, πιστεύουμε ότι έχει. Θα προσπαθήσουμε να πιέσουμε και άλλες καταστάσεις ή να μειώσει το ΦΠΑ ή και για το πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιούμε να υπάρχει κάποια ελάφρυνση και προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά το θέμα είναι ότι βλέπουμε τώρα ότι και οι πρώτες ύλες από τη Ρωσία πάλι αρχίζουν να ανεβαίνουν και να δούμε πού θα καταλήξουν. Θέλω να επισημάνω ότι δεν πρέπει να φοβάται το κατανοητικό κοινό. Επάρκεια σε αλεύρια, σιτηρά γενικά και για να το ψωμί δεν θα υπάρχει. Ο Θεσσαλικός κάμπος έχει επάρκεια, δεν θα έχουμε πρόβλημα για το ψωμί. Στα υπόλοιπα πράγματα, υπόλοιπα προϊόντα που παράγουμε, θα υπάρχει κάποια αύξηση σίγουρα.